Ιδιαίτερα σκληρή είναι η διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τα αίτια του ναυαγίου στην υπόθεση τη αγοροπολισία τη ΣΕΚΑΠ. Η πλευρά τη ΑΤΕ με νεότερη ανακοίνωσή τη επιμένει να επιρρύπτει ευθύνη στη ΣΕΚΕ για το φιάσκο τη πώλησης, ενώ επικαλείται την επιστολή των επενδυτών στη Σύμβουλο πώλησης, υποστηρίζοντας ότι εκεί φωτογραφίζεται η ΣΕΚΕ ω υπέτεια τη αποτυχία στην εξαγορά. Η ΣΕ από την πλευρά τη απαντά με δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου που αναφέρουν τι ευθύνε τη ΑΤΕ για την πώληση, ενώ αποκαλύπτεται η ύπαρξη χρεών 10 εκατομμυρίων ευρώ τη ΣΕΚΑΠ στην Αμερική που προέκυψαν κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Ινδική Εταιρεία στα οικονομικά τη εταιρεία και ασκεί ιδιαίτερη κριτική για του χειρισμού τη ΑΤΕ στην όλη υπόθεση. Με ανακοίνωσή του, αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη Σοκράτη Ξινίδη αφήνει εχμέ σε βάρο του βουλευτή Αλέξανδρου Κοντού και τη ΣΕΚΕ για του χειρισμού στην υπόθεση τη εξαγορά. Παράλληλα με όλε τι αρακτέ εξελίξει των τελευταίων ημερών, η φημολογία κάνει λόγο για επάνω το ενδιαφέροντα από την πλευρά του δεύτερου εκ των δύο τελικών υποψηφίων που είχαν καταθέσει δεσμευτική πρόταση. Η υπόθεση εν μέσω προεκλογική περίοδου αποκτά τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον, ενώ το μέλλον τη ΣΕΚΑΠ έχει βυθίσει σε βαθιά περίσκεψη του εργαζόμενου. Παράλληλα, καθώ πρόκειται για ένα διεθνή διαγωνισμό, οι χειρισμοί όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.